Επίσημη επίσκεψη στο Ιράκ πραγματοποιεί ο Πάπας Φραγκίσκος. Ο Ποντίφικας έφτασε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας παρά την πανδημία σε μια χώρα ρημαγμένη, όπου θα υποστηρίξει μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες του κόσμου, δοκιμασμένη από τις συγκρούσεις και τις διώξεις. Ας σιωπήσει η σύγκρουση των όπλων. Η εξάπλωσή τους να σταματήσει εδώ και παντού. Το όνομα του Θεού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει πράξεις δολοφονίας, εξορίας, τρομοκρατίας και καταπίεσης. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα κάνει την πρώτη στην ιστορία παπική επίσκεψη στο Ιράκ ως προσκυνητής της ειρήνης, αναμένεται να τίνει το χέρι στους μουσουλμάνους Σίτες. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε τη χαρά μας, γιατί αυτό θα είναι σίγουρα ένα ιστορικό γεγονός που θα το θυμόμαστε για πάντα. Όλοι οι Ιρακινοί είναι ευχαριστημένοι, όχι μόνο οι χριστιανοί. Ελπίζουμε ότι θα είναι μια ευλογημένη μέρα για εμάς και για όλους τους Ιρακινούς. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης, ο Πάπας θα κυκλοφορήσει μόνο σε έρημους λόγω του lockdown δρόμους και θα μετακινείται με θωρακισμένο όχημα, ελικόπτερο και αεροπλάνο. Ο Πάπας Φραγκίσκος δέχθηκε ένα ενθουσιώδες καλωσόρισμα στη Βαγδάτη κατά την άφηξή του για αυτό το άνευ προηγουμένου ταξίδι στο Ιράκ που θα διαρκέσει τρεις ημέρες και κατά το οποίο θα επισκεφθεί ολόκληρη τη χώρα. Το Σάββατο αυτό θα συναντήσει τον Αγιατολάχ Άλι Αλ-Σιστανί και αυτή θα είναι μια πραγματικά σημαντική και συμβολική στιγμή για αυτή την επίσκεψη που σκοπεύει να εντείνει τον διαθρησκευτικό διάλογο, ειδικά μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Οι χριστιανοί στο Ιράκ αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα από το 2003 και αυτή η κοινότητα έχει μειωθεί κατά 90% τα τελευταία 15 χρόνια.